Σας ξαναείπα ιστορία για τον Αλή Πασά. Μ' αρέσει όμως και θα σας ξαναπώ κι άλλη. Ο Αλή Πασάς ήταν μια παράξενη προσωπικότητα. Σκληρός στον πόλεμο. Γεμάτος πάθη ερωτικά. Αλλά γι' αυτό και έφτασε να πνίξει την αγαπημένη του που αγαπούσε τη γυναίκα. Κεραφροσύνη στη Λίμνη, αλλά να τη ρίξει, λέει, και 14 τσουβάλια ζάχαρη για να είναι γλυκιά η ζωή τη. Τι να πει, την έπνιγε και τη έρνη και ζάχαρη για να είναι γλυκιά η ζωή τη. Επειδή όμως ήταν από χριστιανή μάνα τη Χάμκο, στο σπίτι μου στην Κόνιτσα, στο πατρικό αυτό σπίτι τους, της μάνας του, είναι ακριβώς στην πόρτα μου. Η πόρτα η δικιά με την πόρτα τη δικιά τους, από το σαράι αυτό που είναι τώρα η Μιερίπια, είναι απέναντι, στον ίδιο δρόμο. Γι' αυτό τις ξέρω τις ιστορίες. Ο Αλή Πασάς, λοιπόν, αγαπούσε πολύ τις τέχνες και τα γράμματα. Γι' αυτό και άφησε κληρονομιά στην Ήπειρο. Πολλά εργαστήρια ασημουργίας, ξυλουργικής, ξυλογλυπτικής, πελέκημα της πέτρας, με το χρυσό, με το ασίμι, με το γυαλί, πολλά. Και δέστε τώρα, μέσα από αυτήν την τέχνη αναπτύχθηκαν στα μέρη εκείνα να φτιάνουν δισκοπότηρα, να φτιάνουν καντήλια, να φτιάχνουν θυμιατά, να φτιάχνουν ευαγγέλια. Και το πιο τρελό που είμαι σίγουρος δεν το έχετε ακούσει, ότι έδινε, ακούστε τώρα, ακούστε, έδινε λεφτά για να χτιστούν στην περιοχή εκκλησίες και μοναστήρια. Δεκάδες εκκλησάκια στην Κόνιτσα, στα Γιάννενα, προς την Άρτα, προς τα Τζουμέρκα, προς τα Άγραφα, έχουν επιγραφές που λένε διεξόδων και ευγενή φροντίδη του μεγάλου μας Αλή Πασά του στην Λή. Δηλαδή, αυτός ο Πασάς έδινε λεφτά για να χτίζονται εκκλησίες. Ξέρετε, μωρέ, πόσες φορές έχουν μπερδευτεί αυτά τα πράγματα και άνθρωποι που είναι ακόμα και άπιστοι και αλόθρησκοι και από άλλα πράγματα δώσανε κόπο, χρήματα, φροντίδα για να φτιαχτούν θυσιαστήρια, Άγιες Τράπεζες, Αγιοπότηρα, εικόνες, εκκλησίες. Τι νομίζετε, ότι αυτός ο Θεός είναι μικρός Θεός και δεν μπορεί να τους τρελάνει όλους? Τους τρελαίνει όλους αυτός ο Θεός. Γι' αυτό πάλι δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί έχουμε αυτόν τον Θεό.